Ειρήνη και ο Λεωνίδας τα είπαν όλα. Εγώ απλά να σας καλωσορίσω στο Χαϊδάρι, σε αυτόν τον ωραίο αγώνα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στο Σύλλογο Εργαζομένων, στο Ψινιά, Δαφνή και στο Συνδικάτο Μετάλλου για αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματικά είναι δύο χώροι που εδώ και πολλά χρόνια τώρα βιώνουν τις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι παλεύουν. Παλεύουν και έχουν και νίκες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους, ότι όταν υπάρχουν ταξικά σωματεία, σωματεία που συσπηρώνουν εργαζόμενους και δεν το βάζουν κάτω και παλεύουν για τα δικαιώματά τους, τότε πραγματικά υπάρχει ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι αυτός ο αγώνας αφιερώνεται στον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, παλεύουν για τη δουλειά τους, για τα σπίτια τους, για τη ζωή τους την ίδια, για το μέλλον τους. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν αφιερώνονται αυτοί οι αγώνες στον αγώνα της ΛΑΡΚΟ, στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού απέναντι σε ένα κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που καθημερινά δολοφονεί χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, άμαθους, που πραγματικά σπέρνει τον τρόμο και το θάνατο σε ένα λαό που κι αυτό στέκεται όρθιος όλα αυτά τα χρόνια και παλεύει για τη ελευθερία του, παλεύει για να έχει πατρίδα, για να ζει με αξιοπρέπεια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Όπως είπε η Ειρήνη, να έχουμε ένα καλό αγώνα. Ξέρω ότι οι διαιτητές εδώ είναι άψογοι έτσι και αμερόληπτοι. Πού είναι, υπάρχει ένας θερματοφύλακας, πού είναι του Δαφνιού. Λοιπόν, να μην το φοβάστε παιδιά, έχει έναν όγκο μεγάλο αλλά έχει ψυχή μικρού παιδιού. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας.